απαιτήσεις. Ναι. Έξω, από εδώ, από εκεί. Γιατί δεν μου δίνεις το χρόνο που μου αξίζει. Μια πικρία διαχείριση. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Εσύ δηλαδή τα έχεις ακούσει ποτέ αυτά από γυναίκα? Ναι, τα έχω ακούσει. Απλά από το ένα, από το ένα αυτή μπαίνω, το άλλο βγαίνει. Άμα μου κάνεις πάντα. Είναι σε αμηχανία, αυτό το βλέπεις. Όταν δίνουμε φίλοι εμείς, αδερφέ. Όταν κάνει το βίζο, λαβίζω, είναι σε αμηχανία. Αφού τα έχεις ακούσει. Η αλήθεια είναι εντάξει, ναι, τα έχουμε ακούσει. Η γυναίκα, παιδιά, έχει δίκιο. Τώρα δεν μιλάω, είμαι παντρεμένος, τελειώσαν αυτά. Αλλά όταν η γυναίκα θέλει όλο έξω, μπορεί τον άντρα να τον τρελάνει αυτό. Και ειδικά άμα τη θέλει. Και δεν μπορεί... το όλο τι έξω. Κάνεις, κύριε, ρε Γιώργο, καψουρεύεσαι. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Όλο το έξω. Τι κάνεις. Τι εννοείται το έξω, παιδιά, προχωράς, βάζεις την επόμενη. Ναι, άμα την έχεις καψουρευτεί, έτσι, εύκολο είναι. Ναι, γι' αυτό γράφει η αγάπη πονάει, δεν καταλάβατε γιατί λέω. Δεν γίνεται κάθε φορά να πονάει το ίδιο. Εντάξει, πονάς, αλλά υπάρχει ο πόνος που αντιμετωπίζεται και ο πόνος. Ναι, παιδιά, δεν είναι πάντα έτσι. Πάτο. Δεν είναι όλοι οι πόνοι οι ίδιοι. Όταν μπαίνουν τα πρέπει σε μια σχέση, εκεί χαλάει και η σχέση, νομίζω. Εκεί χαλάνε τι πρέπει, δεν πρέπει τίποτα. Σωστό. Τώρα που το λες, πολύ πονεμένο έχει γράψει εσύ, Γιώργο. Ναι. Πολύ πονεμένο έχει γράψει και ο Γιώργος. Πονέσαι και αυτό το παιδί. Δεν έχω διεύθυνση, δεν έχω κινητό. Γιατί δεν έχει.